Εδώ με ένα ακόμα βίντεο και σήμερα, όπως βλέπετε, ο ήλιος δεν μας κάνει την χάρη. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε εκδρομή, Σαββατοκύριακο, εκδρομή στο χωριό, σε πολλά χωριά εδώ, Βόλο, Πήλιο και τα σχετικά. Και έχουμε εννοείται και σούπερ φωτογράφηση εδώ για την αγαπημένη μας εταιρεία, η οποία έβγαλε πάρα πολύ καλή σειρά με ρούχα, την Dry Release, Adapt Dry Release. Ό,τι από αυτά τα δύο γράφει πάνω η μπλούζα στο site της. Είναι σε αυτήν εδώ την καινούργια σειρά και πραγματικά με ευχαρίστησε πάρα πολύ και είπα να βγάλω επιτέλους 5-6 καλές φωτογραφίες για αυτήν εδώ τη σειρά, γιατί μέχρι στιγμής, το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον, δεν το έκανα αυτό, γιατί δεν έβγαζα και σούπερ γαμάτη σειρά σαν αυτή η My Broden, έτσι δεν λέω κάτι. Τέλος πάντων, πολύ το φώναξα. Τέλος πάντων, ελπίζω να απολαύσει το σημερινό βιντάκι. Λογικά θα έχει προπόνηση, μπορεί και να μην έχει, γιατί ίσως αυτό να είναι το τελευταίο update πριν το ξεκίνημα της γράψης. Όπως βλέπετε, δεύτερο location για φωτογράφηση. Έχει και ένα ωραίο πάρκινγκ εκεί πέρα με λίγο χαλίκια, αλλά είμαστε προσεκτικοί, δεν κάνουμε μαγκές. Αυτό που ξεκίνησα να λέω στην αρχή στο βίντεο είναι ότι ίσως είναι το τελευταίο update, γιατί πριν ξεκινήσει η δίαιτα θα πάρω μερικές μέρες ρεπό για να, από την προπόνηση, έτσι. Το φαγητό θα είναι κανονικό, ούτως ή άλλως θα γίνει αλλαγή την πρώτη μέρα της δίαιτας. Εννοείται θα πληροφορηθείτε για αυτή την αλλαγή με τα βίντεο που έρχονται. Θα πάρω κάποιες μέρες ρεπό, απλά επειδή τις τελευταίες 5 εβδομάδες τα έχω πάει πάρα πολύ καλά και αρχίζω να φτάνω στο σημείο που δεν τραβάει άλλο, ρε παιδί μου. Πονάω περισσότερο το πρωί, στις προπονήσεις ίσως σε κάποιες να χάνω λίγο το αίσθημα που θέλω να έχω στην προπόνηση. Οπότε για να φροντίσουμε να είμαστε φρέσκοι στην αρχή της δίαιτας, θα χρειαστούν κάποιες μέρες που δεν θα πάω για προπόνηση, απλά θα κάνω τα βήματά μου, θα τρώω το φαγητό μου, θα ηρεμήσω και θα μπορώ να ξεκινήσω πάρα πολύ δυναμικά σε 10 μέρες από τώρα. Δεν ξέρω πότε θα βγει το βίντεο, αλλά σκέψου, έχει αρχίσει ήδη η αντίστροφη μέτρηση 10 ημέρων. Γεια σας παιδιά, εδώ συνεχίζουμε. Κοντεύουμε στο τέταρτο location της μέρας. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Η εταιρεία μας είναι πολύ ευχαριστημένη με το υλικό που της έχουμε προσφέρει το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω και εσείς με το υλικό στα βίντεο να είστε ευχαριστημένοι, γιατί δεν έχουμε καν αρχίσει ακόμα, έτσι. Όλα αυτά που βλέπετε είναι δοκιμαστικά! Είναι δοκιμαστικά! Μόλις αρχίσουμε την προετοιμασία θα δείτε το πραγματικό, the real deal, θα τα δείτε όλα.
εδώ βλέπουμε τις ράγες. Εδώ πέρα γυρίστηκε το Fast and Furious 10. Δεν έχουν βγει ακόμα. Τώρα θα βγει το 9, αλλά το 10 το γύρισαν εδώ. Έτσι, όταν βλέπετε τα αμάξια να πηγαίνουν έτσι. Έτσι. Κάτσε μου φύγει ένα κινητό. Εδώ το γύρισαν. Fast and Furious. Έχει κλείσει, ρε μάνα. Λες, θα είναι ο άλλος μέσα. Ο οδηγός του τρένου, ξέρω εγώ, που δεν κάνει τίποτα. Απλά πατάει γκάζι φρένο, έτσι δεν είναι. Και θα είναι. Αυτή θα μπορούσε. Αυτή, πώς την είδες? Φαίνεται, μούρη μου, φαίνεται. Μ' άρεσε. Λοιπόν, παίχτες μου, έχουν περάσει 2 μέρες από αυτό το βιντεάκι που μόλις είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε. Πραγματικά, με το που είδα τι δουλειά έκανε ο Στάθης, ήμουνα full ενθουσιασμένος και ανυπομονούσα να σας το δείξω. Έχει περάσει 1 μέρα από τότε και σας το δείχνω σήμερα. Πραγματικά, έχουμε πάει 3 βόλτες με τον Άλεξ για φωτογράφηση και μας πάει συνέχεια σε πολύ ωραία μέρη. Παρ' όλα αυτά, αν δεν έχει κάποιος την κάμερα, γιατί ξέρεις, θα μιλήσουμε, θα βγάλουμε φωτογραφίες, πόσα πλάνα να βγάλω ξεχωριστά εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως αυτή τη φορά που ήρθε μαζί μας και ο Στάθης, πραγματικά το βίντεο ήταν εμένα με τρέλαν, έτσι, με τρελάθηκα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Αυτό που θα σας δείξω τώρα είναι ένα physique update, πώς είμαι σήμερα το πρωί, Δευτέρα. 95 κιλά ζυγίστηκα, ο μέσος όρος μου είναι λίγο πιο κάτω και είναι το τελευταίο update πριν ξεκινήσει η γράμμωση. Σε μερικές μέρες θα ξεκινήσω γράμμωση και επειδή δεν έχω προπόνηση, έχω πάρει μερικές μέρες ρεπό. Αυτή είναι η 4η μέρα, θα το συνεχίσω για 2-3 μέρες ακόμα. Μετά θα επιστρέψω στις προπονήσεις και μετά θα ρίξω τις θερμίδες μου. Όμως εσείς δεν θα δείτε άλλη προπόνηση μέχρι την πρώτη προπόνηση γράμμωσης. Οπότε ήθελα να σας δώσω ένα physique update για να δείτε σε ποιο σημείο έφτασα στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Να σας υπενθυμίσω ότι ξεκίνησα τον Ιούλιο, δηλαδή το καλοκαίρι, και έχουν περάσει νομίζω περίπου 35 εβδομάδες από τότε. Έκανα σχεδόν ό,τι καλύτερο μπορούσα, μπορούσα και καλύτερα, υπήρχαν κάποιες ολιγορίες που ενώ θα έπρεπε απλά να ξεκουραστώ, εγώ τεμπέλιασα και λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει όμως, αυτό είναι το σημείο που έφτασα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι τώρα. Τώρα κοιτάμε πώς θα χάσουμε σωστά το λίπος μέχρι τη μέρα του αγώνα, ώστε να εμφανίσουμε κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που εμφάνισα πριν 2 χρόνια. Που πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί 1000%, δεν πρόκειται να είμαι ίδιος ή παρόμοιος ή κάτι, θα είμαι αρκετά διαφορετικός. Η πλάτη μου, τα χέρια μου, τα πόδια μου έχουν κάνει αρκετά μεγάλη πρόοδο και είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω να δω πώς θα φανούν χωρίς όλο αυτό το λίπος που κατάφερα να μαζέψω αυτό το τελευταίο διάστημα. Οπότε ελπίζω να είστε ενθουσιασμένοι κι εσείς για το φετινό Path of Shreds που θα ξεκινήσει σε περίπου 10 μέρες, όπως είπα και στα προηγούμενα κλιπάκια. Αυτή την εβδομάδα που δεν θα έχουμε προπονήσεις θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν θα σας αφήσω έτσι μάλλον. Σας έρχονται πολύ σκληρές και πολύ γαμάτες προπονήσεις από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε κάντε like, αφήστε σχόλιο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!